Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, μάλιστα, οι άντρες, ναι, έχουν αυξήσει, ναι, ναι, έχουν αυξήσει, ναι, ναι, τις ημέρες του σεξ κατά 35%. Και όχι μόνο έχουν. Μπράβο! Έχουν πιο, ναι, ναι, πολύ όρεξη οι άντρες. Ναι, και μπράβο, όχι μόνο αυτό. Δεν τους πιάνει αυτό το άγχος που λένε επειδή έχουμε πολλά προβλήματα. Άκου να σου πω τώρα. Τους πιάνει το άγχος λίγο, αλλά αυτό τους το βγάζει και σε επιθετικότητα. Και επειδή δεν μπορούν να μπει την κυβέρνηση. Σου λέει κι άλλο κάτι άλλο. Μπει τη γυναίκα. Άρα, το τελευταίο διάστημα οι Έλληνες, λέει η έρευνα, ναι, κάνουν περισσότερο σεξ, και... αλλά επιθετικό. Ναι, είναι λίγο επιθετικό, είναι λίγο άγριοι άντρες. Και Ελεανά, τι θες? Όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση. Του επιθετικού. Των ανδρών. Του ενόχων. Το θες το χαστούκάκι, εσύ, Κλεοπάτρα. Για εκδηλώθηκε, Πατλάκι. Λέει ότι τα στοιχεία που θα σου πω είναι συγκλονιστικά. Θα πάθεις σοκ, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Να πάω να πάρω ένα καφέ όση ώρα λέτε αυτό. Όχι, κάτσε. Λοιπόν, άκου τώρα, Φέι, γιατί υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Το οποίο δεν σας το έχω πει, σας το έχω κρατήσει έτσι. Γίνει αυτό. Λοιπόν, το τελευταίο τετράμινο, μάλιστα, έχουν αυξηθεί κατά 40%. Μάλιστα. Οι επισκέψεις των ανδρών που ζητούν τι, Φέι μου, τι, επιμήκυνση και ουχή του χρέους, αλλά του πέους. Από πού το ζητάνε? Από τους γιατρούς, βρε Φέι μου, το καλό του. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι οι Έλληνες είναι και μικρό. Δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα του ανδρολογικού. Για γίνονται αυτά τα χειρουργεία στην Ελλάδα. Βεβαίως, εγώ ξέρω και όλες δύο γιατρούς που το κάνουν. Παιδιά, αλήθεια λέτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι όχι για την Αμερική. Όχι, η παιδιά τα καλύπτουν τα ταμεία αυτά. Νομίζω, άκου να δεις, νομίζω ότι ανάλογα. Το έχεις κάνει. Ανάλογα, δηλαδή αν είναι παθολογικό. Δεν χρειάζεται. Να, είναι. Πες, Ελεάνα, μας έχεις κολλάσει σήμερα. Παιδιά, πάντως είναι στοιχείο ότι όντως οι Έλληνες κάνουν περισσότερο σεξ στην οικονομική κρίση. Καλό είναι γεγονός. Καλό είναι αυτό. Δεν βγαίνουν τόσο έξω, μένουν σπίτι περισσότερο. Είναι όλα αυτά. Λέμε για τους άντρες, οι γυναίκες όμως λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Καλά οι άντρες θέλουν να κάνουν σεξ. Οι γυναίκες τι κάνουν? Οι γυναίκες παίζουν τον ρόλο της κυβέρνησης. Πολύ γελιά. Δέχονται τον μπι. Παιδιά, ακούστε όμως να δείτε τι γίνεται για να ξέρετε. Για να ξέρουμε. Σας απασχολεί και το θέμα των εκατοστών σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, λέει έρευνα ότι τα 13 εκατοστά αποτελούν το φυσιολογικό μεσόωρο. Στο μυαλό όμως όλων λανθασμένα, ναι, θεωρείται φυσιολογικό τα 17 εκατοστά. Άρα, παιδιά, λέει η έρευνα ότι τα 13 τελικά είναι το φυσιολογικό. Από πότε, από πότε. Το φυσιολογικό. 13 παιδιά, λέει το φυσιολογικό. Πόσο είναι αυτό δηλαδή? Δεν μπορώ να σου δείξω τώρα. 13 σε περίοδο αγρανάπαυση ή σε περίοδο. Όχι, είναι στιγμή. Αγρανάπαυση είναι πολύ λίγο. Αγρανάπαυση, παιδί μου, μετά θα είσαι 35. Να μου τζώνει, καλύτερα να μου τζώνει. Λοιπόν, για να το φυσιολογικό 17 εκατοστά θα ξαναπάω για καφέ. Αλήθεια τώρα, γιατί δεν ξέρω. Άρα, παρακαλώ, κρατήστε. Μην αισθάνεσαι άσχημα. Μια αυτοπεποίθηση. Το πιστεύει. Ναι. Να αρχίσουμε μαθήματα. Να αρχίσουμε μαθήματα. Δεν είναι το φυσιολογικό, μην αισθάνεσαι άσχημα. Παναγιώτη μου, εσύ έχει κάτι να σχολιάσει. Πε μα κάτι, Παναγιώτη. Ναι, για πε. Το μήνυμα θα βάκω. Ντράπηκε. Εγώ νομίζω ότι η κρίση δεν βοηθάει. Όταν έκανε τι φωτογραφίε με το σλιπάκι δεν έμενε. Και ήταν και η οικονομική κρίση, Παναγιώτη, να τα λέμε αυτά. Και δεν ήταν 13. Ντόινγκ. Έλα, έλα, παιδιά, δεν τρέπομαι. Σιγά, όλα μα τη ζωή είναι. Είστε με τα καλά σου. Όλα τη ζωή είναι φράσο. Τα λέμε σε λίγο, Ελεάνα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Μα και σωθούμε. Γιατί, Ελεάνα, πού πας? Λοιπόν.